Перевозили какие-то тележки, в тележках типа угля. Δεν ξεχώριζε αν ήταν άνθρωποι ή κάποια όντα, παραμορφωμένα τέρατα. Μέσα σε καρότσια μετέφεραν κάποιο μείγμα σαν πίσα. Όλα συνοδεύονταν με άγρια ουρλιαχτά. Ξαφνικά είδα μια ομίχλη και μπροστά μου να ανυψώνεται ένας τεράστιος τείχος, χωρίς όρια, ο οποίος ήταν διαφανές. Από το τείχος αυτό έβγαινε κάψα. Καταλάβανα ότι ήταν λάβα. Πίσω από αυτόν υπήρχαν βουναλάκια. Όταν πλησίασα κοντά στον τοίχο, είδα ότι τα βουναλάκια σχηματίζονται από τα τεμαχισμένα χεράκια, ποδαράκια, κεφαλάκια. Τρομερό! Τρομερό! Όλα αυτά κουνιόντουσαν μέσα σε αίμα. Άκουγα φοβερά ουρλιαχτά. Ακόμα σε αυτιά μου ηχούν αυτά. Δεν μπορεί να τα ξεχάσεις. Ταραγμένα απ' όλα είναι και αναρωτιόμουν μέσα μου τι είναι αυτά, τι είναι αυτό που βλέπω. Πάνω από τα βουναλάκια πετούσαν κάτι τεράστια πουλιά, όρνια, τα οποία τρεφόντουσαν με αυτά τα κομματιασμένα μέλη. Με τάραξε πολύ, γιατί όλα αυτά τα μέλη ήταν παιδικά, παιδάκια, και λέω, σε ποια φύση μπορεί να συμβαίνει αυτό? Ξαφνικά από πάνω μου άκουσα μια φωνή η οποία μου έλεγε, είναι οι αμαρτίες σου, έκανες έκτρωση, έκανες φόνο. Το βάθος της αμαρτίας δεν το καταλάβαινα. Ήξερα ότι αμαρτάνουμε κάποιες φορές, αλλά δεν έδινα μεγάλη σημασία και σε αυτό είπα, ποιες αμαρτίες μου είναι αυτές εδώ? Ακούστηκε η απάντηση, η έκτρωσή σου. Έκτρωσης? Ναι, έκτρωσης. Όντως είχα κάνει έκτρωση. Ξαφνικά μέσα από τη μάζα σχηματίζεται ένα μωρό. Με τα μαλάκια μου, με τα ματάκια μου, τα ίδια, έμοιαζε πολύ με τα παιδάκια που είχα ήδη. Έτσι τα χεράκια του, τα ποδαράκια του, το κεφαλάκι του, όλα ενώθηκαν. Αυτό το παιδάκι σηκώθηκε, άπλωσε προς το μέρος μου τα χεράκια του και φώναξε, «Μαμά! Μαμά!» Με φώναξε με τόση σιγουριά ότι η μάνα θα με προστατέψει και θα με σώσει. Εκείνη τη στιγμή όλα τα μητρικά μου ένστικτα ξύπνησαν. Ό,τι αγάπη είχα για τα παιδιά μου, τέτοια αισθάνθηκα και για αυτό το παιδί. Παρόλο που δεν το ήξερα, μόνο καταλάβαινα στο μυαλό μου ότι είναι το δικό μου παιδί, το οποίο το σκότωσα κάνοντας έκτρωση που είναι φόνος. Σε μια στιγμή εμφανίζεται ένα από τα τεράστια πουλιά και μπροστά στα μάτια μου αρχίζει να ξεσκίζει αυτό το παιδάκι. Μετά από λίγο ξανά ενώνονται τα κομμάτια του παιδιού και ξανά το πουλί το κομματιάζει. Όταν σχηματοζόντουσαν το παιδί, αυτό με φώναζε, «Μαμά, μαμά, μαμά», ζητώντας βοήθεια. Μαζεύοντας όλες μου τις δυνάμεις φώναξα, «Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, βοήθησε το παιδί μου, βοήθησε το παιδάκι μου». Άπλωσα μπροστά τα χέρια μου και το παιδάκι τα δικά του. Αλλά ο τείχος ενδιάμεσά μας ήταν εμπόδιο. Εκείνη την ώρα πίστευα αν είχα καρδιά θα κομματιαζόταν όπως το παιδάκι και φώναξα, «Θεέ μου, βοήθησε, βγάλτε το παιδάκι από εκεί σε παρακαλώ». Άκουσα να μου λέει, «Θα βοηθήσω αν με βοηθήσεις κι εσύ». «Πώς να βοηθήσω?» «Θα πας στη γη, θα διηγηθείς σε όλους τι είδες εδώ». Τότε με μάτια καρδιά του είπα, «Θεέ μου, σε όλους θα το πω, τι είδα, μόνο βγάλε το παιδάκι μου από εδώ».